Γεια σας. Κανονικά θα έπρεπε να δείτε την εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα. Σε αυτή εδώ την εκπομπή τώρα. Δυστυχώς όμως ο Κώστας Χαρδαβέλας χάθηκε την ώρα που έψαχνε της γριάς στο ρέμα την ίδια τη γριά, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες κλέφτηκε με ένα γέρο κουζουλό και βρίσκεται τώρα στη Βενεζουέλα μαζί με τους Σταύρους και τα Βούλια. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε εμείς να βρούμε τον συνάδελφο τον Κώστα Χαρδαβέλα μέσα από την εκπομπή του, ούτως ώστε να έρθει να κάνει ο ίδιος την επόμενη εκπομπή. Θα είδατε ήδη ότι έχουμε εδώ δίπλα μας τη γιαγιά του Κώστα Χαρδαβέλα, με την οποία θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ωρε συντέκνησα γιαγιάκα, δεν μου λες. Μπαμπάκια στη Μούρση θα με πει γιαγιάκα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Δεν μου λες. Ε. Πότε τον είδες εσύ για τελευταία φορά. Για πες μας. Τον Κωστά. Ναι. Ε. Πάνε 30 χρόνια τώρα. Ήταν στην αυλή του σπιτιού, έψαχνε να βρει ένα αυτοκινητάκι που είχε χάσει και από τότε τον βάλει ο διάολος. Ό,τι χάνεται ψάχνει να το βρει αυτός. Τι μου λες, του είχε μείνει από μικρός. Σοβαρά. Βέβαια. Για λέγει, για λέγει. Είχαν προβλήματα ναι, αυτό το παιδί. Ναι, ναι. Θα σκεφτείς την ναι. άλλη φορά του είπαν ότι χάθηκε άγνωστο στρατιώτης ναι. και από τότε ψάχνει 3 μήνες να τον βρει. Μάλιστα. Αυτά από τη γιαγιά, συγκλονιστικά τα όσα μας είπε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κλάψουμε τώρα. Ναι. Όπως κάνετε, να κλάψουμε. Να βγάλουμε λοιπόν την πρώτη γραμμή στον ναι. αέρα. Να βγάλουμε. Έλα, Κυρνικό. Ναι. Ένα φαλακρό δεν είναι. Δεν κατάλαβες. Όχι. Δεν ψάχνουμε για τον Ανδρικάκη. Για τον Χαρδαβέλα ψάχνουμε, μ' ακούς? Α, συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση. Βρε, έκλεισε από εκεί την γραμμή. Τι είναι αυτά, μας κοροϊδεύουνε τώρα. Να πας η Ρούλα εκεί, στον Μπράβο, πώς λέγεται. Τον δεις καφέ. Έλα, ρε. Τον έχω δει, τον κύριο Χαρδαβέλα, και είμαι σίγουρος ότι είναι αυτός. Για λέγε, για ξανά το. Τον είδα σε ένα καφενείο στο Δρογούτι. Δρογούτι. Στο Δρογούτι. Δρογούτι. Όχι Δρογούτι, Δρογούτι. Στο Δρογούτι, ναι. Ναι, για λέγε, πώς, για λέγε, συγκλονιστικό, για λέγε. Τον είδα εκεί και ναι. έχει αφήσει μουσι, νύχια, ναι. πιτηρίδα και ναι. τα βράδια κοιμάται κάτω, σε ένα γιαπί. Σε ένα? Σε ένα γιαπί. Σε ποιο όροφο ακριβώς, για πες, συγκλονιστικό αυτό. Νομίζω από ό,τι μου είπε κάποιος εκεί, στο Ρετυρέ. Ναι, το σημείο στο Ρετυρέ. Λοιπόν, να τσακιστεί ο Γρηγόρης Ακισιάρα αυτή τη στιγμή και να πάει στο Δρογούτι. Λοιπόν, έλα. Έλα, ρε. Τι κακαυνάκι. Σύντεγνε, ήταν από την Κρήτη, τι κάτσε τι κουδιέρε. Γεια σου κύριε Κακαουνάκη, άκουσε να δεις. Ναι. Τον είδα τον Χαρδαβέλα σε μια ταβέρνα στη Μαυροτσουβάλα να τρώει. Πού στη Μαυροτσουβάλα? Ναι, στη Μαυροτσουβάλα. Τι έτρωγε, μπριζόλα? Όχι, μπριτζόλα. Ό,τι πετούσαν οι άλλοι. Μάλιστα. Να φύγει αμέσως η Αγγελική Νικολούλη, που τη λένε, και να πάει και τη Μαυροτσουβάλα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, όπου να είναι εμείς να το βρούμε τον Κώστα Χαρδαβέλα, να κάνει και αυτού την εκπομπή του και να πάμε κι εμείς για καμιά σούπα. Λοιπόν, έχουμε όμως να βγάλουμε την Αγγελική Νικολούλη, με ειδοποιούν από το... Συγγνώμη. Με συγχωρείς. Κυρίες και κύριοι, ύστερα από τεράστιες προσπάθειες, καταφέραμε να βρούμε τον κύριο Κώστα Χαρδαβέλα σε αυτό το ταβερνείο και στην κατάσταση που μόλις εσείς βλέπετε. Σε παρακαλώ, Νικολούλη, έλα. Πάρε την κάμερα. Τι βρες την κάμερα. Πάρε την κάμερα από εδώ. Φύγε, πάρε την κάμερα. Γύρνα Κώστα, παιδί μου, γύρνα, σε περιμένει όλη η παρέα σου στο Sky. Γύρισα, Κωστάκι. Κώστα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλει. Έλα, ρε, δεν λυπάσαι τη γιαγιά σου που, που κλαίει. Κλάψε λίγο, γιαγιά. Άσε μας, ρε, εσύ. Παιδί μου, γιατί δεν έρχεται. Τι συνέβη, κύριε Χαρδαβέλα, γιατί εξαφανιστήκατε. Τι να μου σημαίνει τώρα, δεν βλέπεις εδώ με κυνηγάνε και τέτοια κατάσταση είναι αυτή τώρα. Θα δείξει λίγο η κάμερα, τι είναι αυτά. Δεν βλέπεις εδώ, με βλέπεις πως είναι, τι φλέναμε. Με κυνηγάνε, δεν βλέπεις να πούμε. Ποιο σας κυνηγάει? Δεν ποιος με κυνηγάει. Με κυνηγάει αράτουζα μου, ο κυρατάς. Μου έσωψε την ώρα και τη στιγμή να μου το βρήκα την πεθερά του ύστερα από 30 χρόνια να πούμε και νομίζω ότι το έκανα κακό να πούμε εκεί πέρα. Αφού να φανταστείς μπερδευτήκανε στο ληξιαρχείο. Μόλις είδαν λοιπόν τη γριά που την ξαναβρήκα εγώ εδώ πέρα, την ξαναβάλανε πάλι στις γεννήσεις να πούμε. Τέτοιο πράγμα συνέβη. Πάση περιπτώσει. Και τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε? Τι σκοπεύω να κάνω? Δεν μπορεί να ξαναγυρίσω. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσω. Αυτά είναι τελειωμένα, δεν μπορεί να ξαναγυρίσω. Και αν ξαναγυρίσω, ποτέ δεν μπορεί να ξαναβρω πεθερά. Έτσι. Αν κάνω κουνιάδο, κάνω πατσανάκι. Δεν έχετε και άδικο. Αλλά πεθερά ποτέ. Αλλά πρέπει. Άσε να πούμε. Σας χρειάζονται όλοι. Άντε να πούμε. Σας έχει ανάγκη. Θα το σπάσω. Τι γίνεται εκεί, ανησυχούμε. Θα χορέψει τώρα, τι θα γίνει? Έλα, Νικολούλη. Εγώ έχω μια δουλειά. Να πάω στο καλό. Έχετε κάτι να μου πείτε άλλο? Τι μπορώ. Δαλκάς, βαρύς,
με πάθεις. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή για εκπομπή και αμέσως μετά διαφημίσεις.